ρωτάτε, μωρέ, όλοι, πολλοί με ρωτάτε, τι λέμε και τι δεν λέμε στα παιδιά μας, πώς μιλάμε και πώς δεν μιλάμε στα παιδιά μας για το Θεό. Και σκέφτομαι εκείνα τα υπέροχα λόγια του Γεροπαΐσιου. Παιδάκι μου, στα παιδιά σας να μην λέτε πολλά για το Θεό, να λέτε στο Θεό πολλά για τα παιδιά σας. Προσευχούλα θέλει, γονάτισμα θέλει, αγάπη θέλει, χαμόγελο θέλει, χαρά θέλει, φωνές δεν θέλει. Διδάγματα με το χέρι να τα κουνάμε στα παιδιά δεν το θέλει. Και υπάρχει και μία φράση φοβερή που πολλές φορές τη λέμε στα παιδιά μας. Θα σε κάψει ο Θεός, θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Έτσι πως είσαι, έτσι πως μιλάς, έτσι πως κάνεις. Ποιος Θεός, μωρέ, είναι έτοιμος να κάψει τα παιδιά μας παρά μόνο να τα αγαπάει, να τα αγαπάει, να τα αγαπάει και να περιμένει πότε θα τους δείξουμε εμείς το Θεό της αγάπης. Το Θεό εκείνον που τρελαίνεται για τα παιδιά μας. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, εσύ που είσαι έτοιμος να αγκαλιάσεις κάθε μέρα τα παιδιά σου, μικρά, μεγάλα, να τα θέλεις κοντά σου. Ναι ρε εσείς, κοντά του, κοντά του, κοντά του μας θέλει ο Θεός. Και προσπερνάει τις αμαρτίες μας αντί να του πούμε ένα συγνωμενίτσα μικρούτσικο. Συγνωμενάκι, ένα συγνωμενάκι μικρούτσικο να του πούμε και εν τότε ο Θεός μας είναι πάλι εκεί, πάλι εκεί, πάλι εκεί, πάλι εκεί. Άλλωστε αυτός ο Θεός έχισε το αίμα του, μωρέ. Το αίμα του έχισε για μας. Άντε, άντε να είστε καλά και να αγαπάτε τα παιδιά σας.